Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και από χθες χρόνια ευχαριστώ πολλά. Λοιπόν, σας καλέσαμε κύριε Αγοραστέ, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από αγρότες που παλεύουν με την ακρίβεια και θέλω να μας δώσετε λίγο το κλίμα που υπάρχει εκεί και με τα θέματα του ρεύματος, αλλά και γενικότερα έτσι, και με τα προϊόντα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πράγματι, με το ρεύμα και η ενέργεια, η τιμή της ενέργειας έχει εκτιναχθεί στα ύψη και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εμείς προσπαθούμε ως περιφέρεια της Αντίας με επενδύσεις στον αγροτικό τομέα τα τελευταία 10 χρόνια σε 219.000 έργα ενισχύσεις ενός δισεκατομμυρίου και πλέον ευρώ να βοηθήσουμε τους αγρότες και τους βοηθάμε. Περιφερειάρχα, πείτε, θέλω απλά να μας τα πείτε. Μην μας τα λέτε τώρα έτσι ωραία που τα λέτε εσείς πολιτικά. Απλά. Πείτε μας τι κάνετε και τι κάνουν οι αγρότες για να μην πληρώνουν τόσο. Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Γι' αυτό εμείς ανασυστήσαμε τη Λίμνη Κάρλα. Από τη Λίμνη Κάρλα αυτή τη στιγμή ποτίζουν 26.000 στρέμματα δωρεάν. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή γλιτώνουν το χρόνο στην περιοχή του Ριζομήλου και τη Στεφανοβικίου περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο. Επίσης προχθές με τον Πρωθυπουργό... Το νερό είναι δωρεάν, όχι σύμβαση, το ρεύμα. Όχι το ρεύμα, και το ρεύμα. Τα πάντα τους πηγαίνουμε το νερό δίπλα στο χωράφι. Με υπόγεια συστήματα, με υπόγειους αγωγούς και κουμπώνουν τα δικά τους συστήματα άρδευσης. Τι έχει ο καθένας, οι κανόνοι, οι σωλήνες, οι στάγδιν, οι σταγόνα δηλαδή, και ποτίζουν δωρεάν, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Και ταυτόχρονα έχουν σταματήσει να τρυπάνε τη γη, γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του ύψους του υδροφόρου. Γιατί δεν γίνονται ορίζοντα, τώρα και είναι η καλύτερη διαχείριση του νερού. Δεν έχετε ακούσει εσείς αγρότες που με λογαριασμούς έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Με τα πετρέλαια, βεβαίως. Έχουμε ακούσει. Υπάρχουν αγρότες με μεγάλο πρόβλημα στους λογαριασμούς, υψηλούς λογαριασμούς, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Ήδη καταβάλλονται χρήματα στους αγρότες μέσω της ΔΕΗ, δηλαδή μέσω στους λογαριασμούς τους, για να μειώσουν το κόστος. Και προσεχώς θα μετακατευθυνθούν περισσότερα χρήματα με περισσότερες ενισχύσεις. Αλλά εδώ χρειάζεται μια πολιτική build back better, δηλαδή να προλαβαίνουμε με έργα και ενέργειες τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης ή των πολέμων ή οποιασδήποτε άλλη κρίση έχουμε. Γι' αυτό εμείς υπογράψαμε άλλη μία σύμβαση για άλλα 26.000 στρέμματα. Κάνουμε μία μελέτη για άλλα 50.000 στρέμματα. Συνολικά 100.000 στρέμματα θα ποτίζονται δωρεάν. Και άλλα 150.000 στρέμματα στη διαδρομή από τον Ποινίο μέχρι την Κάρλα, που είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ποτίζουν χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα. Διότι μεταφέρουμε το νερό, το αποθηκεύουμε σε δεξαμενές και έχουμε κάνει και 500 χιλιόμετρα υπόγειους αγωγούς, ούτως ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα το νερό οι αγρότες, αλλά και inverter για να μην πληρώνουν πολύ ρεύμα. Θα μου πείτε, λύνεται το πρόβλημα? Όχι, δεν το λύνουμε τελείως το πρόβλημα, αλλά κάνουμε κινήσεις και δείχνουμε το δρόμο του μέλλοντος. Πώς πρέπει να γίνεται πλέον η άρδευση και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε αυτό από όλους αυτούς τους κινδύνους, δημιουργώντας επάρκεια στο νερό και κύριε Αγοραστή, το καταλάβαμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, γιατί μας το λένε και οι αγρότες, είναι υπάρχουν συζητήσεις, κουβεντιάζεται και για άλλου είδους καλλιέργειες στη Θεσσαλία. Γιατί γίνεται κουβέντα για την επισιτιστική κρίση. Φαντάζομαι ότι ψάχνετε τώρα να βρείτε τρόπους να έχουμε, να μπορούμε μόνοι μας, να είμαστε ανεξάρτητοι σαν κράτος. Για να κάνουμε αυτό χρειάζεται μια πολιτική νερού. Και πολιτική νερού, για να είσαι και καλλιέργεια, πρέπει να έχει και νερό. Ό,τι καλλιέργεια και να κάνει, χρειάζεται νερό. Mm-hmm. Συνεπώς, χρειάζεται ο αχυλός. Ο αχυλός είναι ένα μεγάλο έργο για τη μεταφορά νερού, αλλά και την παραγωγή εθνικής ελληνικής ενέργειας. Το έργο είναι έτοιμο για το υδροελεκτρικό εργοστάσιο κατά 85% και χάνουμε περίπου 200 μεγαβάτ ενέργειας καθαρής, που μπορούσε να εμπλουτίσει το μείγμα της ενέργειας και της συνολικής εθνικής ενέργειας και να μειώσει το κόστος. Αλλά ταυτόχρονα, ναι, γίνονται αλλαγές. Γίνονται, πάμε σε δεδρώδεις καλλιέργειες, πηγαίνουν σε φακές, σε περιοχές, γίνεται υδροπονία. Αλλάζει. Ο χάρτης γενικώς αλλάζει. Αλλάζει, σύμφωνα με τις συνθήκες. Εδώ, δεν μπορώ να μην σας πούμε και για τις καταγγελίες που έχουμε. Γιατί οι αγρότες δέχονται πολλές επιθέσεις από διάφορες ομάδες. Αυτοί μιλάνε τώρα ότι είναι ομάδες συγκεκριμένες από Ρωμά και τα λοιπά, με πολλές κλεψιές στα χωράφια τους. Είναι μάστιγα κι αυτό, έτσι δεν είναι, στην περιφέρεια?
Μεγάλη μάστιγα, όχι μόνο στους αγρότες και σε εμάς, διότι μας κλέβουν τα καλώδια από τους κόμβους όπου έχουμε ηλεκτροφωτισμό. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες ζημίες και να υπάρχει επικινδυνότητα. Ναι, στους αγρότες κλέβουν τα καλώδια και κλέβουν τους μετασχηματιστές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γίνονται έλεγχοι, πιάνονται, συλλαμβάνονται οι υπεύθυνοι, αλλά δυστυχώς είναι έτσι το σύστημα που αφήνονται ελεύθεροι είτε για την ανήλικη, είτε γιατί χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να εκδικαστεί, να πάνε σε τακτική δικάσεις. Βλέπετε, έχουμε συνηθίσει με την αυτό εικόνα. Να επαναλαμβάνεται. Έχουμε συνηθίσει με την εικόνα και δεν μας κάνει εντύπωση. Λέμε, τι να κάνουμε αφού τους πιάνουν και τους αφήνουν, και είναι ένα πράγμα το οποίο διαιωνίζεται. Διονύζεται και υπάρχει μεγάλη ζημιά, μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους αγρότες και όχι μόνο από αυτές τις εκλοπές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και επιβάρυνση στην παραγωγή, γιατί λαμβάνεστε μέχρι να επισκευαστεί το αντλιοστάσιο για να ξαναλειτουργήσει, να έρθει η ΔΕΗ να επανασυνδέσει. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Και η ΔΕΗ, αυτόν τον καιρό, πιέζουμε τη ΔΕΗ να δοθεί προτεραιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ναι, αλλά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Εργατικών χεριών. Το πρόβλημα το οποίο μας έρχεται από το μέλλον είναι βιολογικό και χρειάζεται βιολογική επανάσταση των λαών. Να μπορέσουμε βιολογικά να δώσουμε το μήνυμα ότι χρειάζεται βιολογική ενσυνείδηση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα εργατικά χέρια, αυτό είτε στην τηλεοπτική, είτε στη γεωργία, είτε στο Βόρειο Ελλάδα, και στη Θεσσαλία και παντού. Ναι, χρειάζεται να αλλάξουμε την διαδικασία. Δεν μπορούν να έρχονται για 9 μήνες και να φεύγουν για άλλους 3. Στους 9 μήνες μαθαίνουν τη δουλειά και μετά φεύγουν και ξαναγυρίζουν. Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχετε δίκιο. Θα τα ξαναπούμε. Θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά χρειαζόμαστε αφύπνιση, γιατί θα έχουμε επιστημιστική κρίση. Βιολογική αφύπνιση για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας στη Θεσσαλία. Καλημέρα.